αντιδράσεις μας για τις ρυθμίσεις των χρεών, των αγροτικών χρεών προς την παλιά Αγροτική Τράπεζα και με την λογική του κουρέματος ο Χρήστος Οδιάλος και ως οικονομολόγος είναι και πιο κατάλληλος να τα αναλύσει. Οι προτάσεις μας για τη μείωση του κόστους παραγωγής, γιατί αυτό το πράγμα πια δεν μπορεί να καλλιεργήσει κανένας. Οι τιμές και η διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι πια έχει πάρει ανεξαίρετες διαστάσεις, γιατί δεν υπάρχει κανένας δημόσιος έλεγχος. Πράγμα το οποίο τα λένε και οι εκπρόσωποι των μικρών σούπερ μάρκετ, όχι των πολυεθνικών, όχι των μεγάλων που έβγαινε και τους έκανε διαφήμιση ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται από τον κόσμο. Ότι πια είναι ανεξαίρετο το κύκλωμα εμπορίας. Και εκεί λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος, έτσι ώστε και ο παραγωγός να μπορεί να καλλιεργεί, αλλά και ο καταναλωτής να μπορεί να τρέφεται σωστά. Τρία, τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και τα προγράμματα, τις ενεργειακές κοινότητες, τα οποία είχαν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τα οποία τελικά από το 19 και μετά τα έριξαν στα χέρια των μεγάλων συμφερόντων. Τέσσερα, για να σταθεί αυτή ο αγροτικός τομέας χρειάζεται μια γερή ηλικιακή ανασύνδεση του πληθυσμού. Ναι, οι αγρότες, με λίγα λόγια.